Καλημέρα, ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Δεν σου κρύβω, αγαπητέ φίλε, ότι έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Καταρχήν, η ψυχολογία σου θα παρακαλέσω πάρα πολύ να ανέβει. Δεν ανεβαίνει, γιατί. Τώρα μου ζήτησε αυτό το τραγούδι. Με κατηγορούν άδικα. Άδικα, εγώ δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή. Ούτε μία δραχμή. Και μέσα οι προσταμένοι μέσα με λέγαν, Άγγελε, δεν είσαι κλεφτρώνη. Δεν έχει πάρει μία, ούτε μέσα, σαν αποδείξει φαίνεται εμένα. Τίποτα. Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Αν έχω πάρει ένα ευρώ, να μου κόψει ο Θεός το χέρι. Να μην προλάβω σε 15 μέρες να δω το παιδί μου. Σε 15 μέρες που θα γεννηθεί, να μην το δω. Αν έχω πάρει μία δραχμή. Τι έγινε, πες μας την ιστορία. Τι προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Τι έλλειμμα είναι αυτό των 5.000. Το 5.000 δεν είναι. Μεταδόθηκαν χθες. Δεν είναι δικό μου. Είναι, ναι, από τον άλλο συνάδελφο που με έχει πάρει και εμένα τα λεφτά. Μέσα από το ταμείο. Έπαιρνε τις αποδείξεις. Ξεχρέωνε τις αποδείξεις. Πες μας την ιστορία από την αρχή. Εμένα ξεκίνησε η ιστορία μου, εγώ θα πω όλα. Ναι. 21 Οκτώβου. Ήμασταν κατά τις 11 η ώρα. Θες να τα πεις όλα σήμερα εδώ πέρα. Όλα, δεν κρύβουμε. Πες μας. Δεν κρύβουμε τίποτα, γι' αυτό ήρθα. Mm-hmm. Έχω ένα παιδί και ένα αποπειρημένο στην κοιλιά. Θέλω να μου κοιτάξει τα μάτια. Το παιδί μου το κοιτάω στα μάτια, όχι να λέει ο πατέρας ο κλέπτης. Mm-hmm. Ήταν 21 Οκτώβου, ήμασταν κατά τις 11 η ώρα. 21 Αυγούστου. 20, όχι, 21 Οκτώβου. Αυγούστου. 21 Έκτου, συγγνώμη. Ιουνίου. Ναι, Ιούνιο. Ναι. 21 Έκτου. Ναι. Έκτου, τότε ήταν. Ναι. Έρχεται, με λέει ο συνάδελφος που τέχνω, με λέει, Άγγελε, εξέλιμα. Λέω, και πού το ξέρεις εσύ. Εξέλιμα. Μη πεις τίποτα, σου κανονίζω εγώ. Φεύγω, πάω στο σπίτι μου, με παίρνει τηλέφωνο ο προϊστάμενος. Μισό λεπτό. Ναι. 21 Ιουνία και το συνάδελφό σου και σου λέει, Άγγελε, εξέλιμα από το δικό μου το ταμείο. Από το δικό σου ταμείο. Ναι. Πέστε μου. Όχι το δικό του. Όχι, από το δικό μου, από το δικό μου. Πού το ήξερα, Θεός. Άντε, πέστε μου, πού το ήξερα. Για συνέχισε. Φεύγω, σχολάω, γιατί εκείνη την ώρα είχα σχολάσει όπως έγινε, γιατί ήταν η γυναίκα μου στον πέμπτο μήνα. Mm-hmm. Και δεν αισθανόταν καλά. Mm-hmm. Χτύπησα κάρτα, κάτσε μία μισή ώρα. Είναι γραμμένο μέσα. Με παίρνει ο προστάμενος στο τηλέφωνο. Μου λέει, έχεις έλλειμμα. Λέω, το ξέρω, έχω έλλειμμα, ναι. Πώς το ήξερες εσύ. Ε? Το ήλεγξες εσύ. Μου το είπε αυτός ο ίδιος. Μην κάνεις τίποτα. Το κανονίζω εγώ. Έτσι μου είπε. Και εσύ είπες στον προϊστάμενο, το ξέρεις το έλλειμμα. Ναι. Δεν ήξερες όμως τίποτα. Όχι, δεν ήξερα. Με παίρνει τηλέφωνο σπίτι και μου λέει αυτό. Μετά κάτι στις 3.30 ώρα, όχι, 4 ώρα έρχεται αυτό σπίτι μου, την πρώτη φορά. Mm-hmm. Με λέει, Άγγελε, μην πεις τίποτα, κανονίζω εγώ. Την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά έρχεται Παρασκευή. Έρχεται 22 και μου δίνει 500 ευρώ. 22 Ιουνίου. Ναι, και λέει, βάλτε στο ταμείο και αν μην πεις τίποτα, τους τα έδωσα εγώ. Μάλιστα. Αυτό ήταν το έλλειμμα, 500 ευρώ. Όχι, παραπάνω. Mm-hmm. Ήταν παραπάνω. Μετά βγήκε παραπάνω το έλλειμμα. Mm-hmm. Κάναμε ταμείο και βγήκε παραπάνω. Πες μας τις κινήσεις που γνωρίζεις. Τίποτα. Μετά πήγα λεφτά ταμείο, ξέραμε το έλλειμμα. Και μετά κανονικά για δουλειά. Mm-hmm. Και μετά έγινε αυτό τώρα με τον που ήρθε ο κύριος Δήμαρχος και καλά έκανε που ήρθε. Δηλαδή από τον Ιούνιο που είχατε αυτά τα δύο περιστατικά που σου είπε για το έλλειμμα ο συνάδελφός σου, ναι, που σου έφερε στο σπίτι τα 500 ευρώ, ναι, ναι, που σου είπε ο προϊστάμενός και μετά έφερε, συγγνώμη κύριε Σπουδιακόπτο, και μου τα έφερε σε τάλιρα. Με λέει, πες ότι τα πήρες για να πάω να πάρεις ψηλά για το ταμείο. Τα 500 ευρώ σου τα έφερε σε τάλιρα, ναι, σε 5 ευρώ. Ναι, ναι. Γι' αυτό σημαντικό είναι. Ο προϊστάμενός σου, όταν την ημέρα που σου είπε στις 21 Ιουνίου ότι έχεις έλλειμμα, σε ξαναενόχλησε, σου ξαναείπε ο προϊστάμενος. Μετά τη Δευτέρα που πήγα για δουλειά, Άγγελε, έχεις έλλειμμα. Ναι. Αυτό το έλλειμμα κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Λέω εγώ, εδώ είναι τα. Δεν έχω πάρει τίποτα. Ναι. Μέσα. Πώς γίνεται η διαδικασία κάθε μέρα. Γίνεται. Κάνεις τη βάρδια σου. Κάνω την βάρδια μου, πιάνω δουλειά. 7 και τάρτο, εγώ πάντα είμαι από τις 6.30 ώρα εκεί πέρα, ναι, παρά 25. Mm. Κάτι μία ώρα πάμε το επόμενο της ημέρας. Έχετε, ο κόσμος πληρώνει. Πληρώνει κανονικά. Έτσι, τάχεις το ταμείο σου εσύ. Ναι, ναι. Είναι δύο ταμεία. Είμαστε 4 ταμεία. 4 ταμεία. 4, και άμα δεν πηγαίνουν στα χωριά είναι 5. Ωραία. Κάνεις λοιπόν το, έρχεται ο κόσμος, πληρώνει τους λογαριασμούς του. Mm. Κάνεις ταμείο, πώς γίνεται. Κάνω ταμείο. Πώς, με ποιο τρόπο. Να σας πω κάτι, εγώ πριν γίνει αυτό το 20 Ιουνίου ήμουνα σε άλλο ταμείο. Ναι. Ήμουνα πιο πέρα. Ναι.
Δεν ξέρω αν έχετε έρθει στη Διάμη εκεί πέρα. Ναι, πολλές φορές. Εκεί πέρα στο ψυγείο είχε ένα ταμείο. Mm-hmm. Πρώτα ήμουν εκεί πέρα. Όσο ήμουν εκεί πέρα, δεν έλειπε ούτε ένα ευρώ. Ναι. Από ό,τι πήγα δίπλα εκεί πέρα, άρχισε και μου λείπανε τα λεφτά. Δίπλα που ήταν, δίπλα ο άλλος συνάδελφος. Ναι. Μάλιστα. Και όλα σε έκανα ταμείο. Έχω και μάρτυρα για αυτό που σας λέω. Έναν μεγαλύτερο, γιατί εγώ δεν ήξερα να κάνω ταμείο. Mm-hmm. Εγώ δεν ήξερα κιόλας. Εγώ τους είχα πει όταν με είχαν πάρει εκεί πέρα στο ταμείο. Εγώ παιδιά δημοτικό έχω βγάλει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Ναι. Ούτε ξέρω τι να κάνω ταμείο, τίποτα αυτά. Από πότε είσαι εσύ, Δία? Είμαι από το 2000. Από το 2000. Ήμουνα 12 χρόνια αποχέτευση. Mm-hmm. Μετά πήγα από καταστάσεις, έπαθα ζημιά. Είχα πάθει την αποχέτευση, έχω βάλει μόσημα στο πόδι μου και είναι να κάνω και άλλη χείρη στο άλλο το πόδι μου. Μάλιστα. Και λόγω αυτών των προβλημάτων σε βάλανε στο ταμείο. Δεν μου λες. Πριν πάω στο ταμείο, μοίραζα και χαρτιά. Πριν τα δώσω στο ταχυδρομείο. Ναι. Εγώ τα μοίραζα τα χαρτιά με ακόμα δύο παιδιά. Ναι, στα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Να ρωτήσω, όταν λες. Το μεσημέρι κλείνει ταμείο, έτσι. Γιατί μετά η υπηρεσία κλείνει. Δεν τα πηγαίναμε όλα τα λεφτά. Ρατούσαμε τα ψηλά ναι. Και αυτά. Δεν ξέραν μέσα. Εγώ. Και εγώ προσωπικά. Όταν λέμε στην ιδέα, κάνετε ταμείο, πώς το κάνετε? Πόσα λεφτά έχουμε όλα μαζί μέσα? Ναι. Πόσα, δηλαδή έχεις, ξέρω εγώ. Ενδεχομένως να σκεφτείτε. Έχω 10 πενηντάρικα, ναι. 10 δεκάρικα, 10 εικοσάρικα. Τα γράφετε αυτά? Ναι. Αναγκητικά? Ναι, ναι, ναι. Τότε τι μου λέγανε χθες στην τηλεόραση, ότι δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο το ταμείο και δεν τα γράφανε. Σε μένα μετά έκανε ένας που ήξερε. Ναι. Ήξερε, γιατί εγώ δεν ήξερα να κάνω ταμείο. Ναι. Ένα παιδί που κιόλας εγώ είπα εκεί πέρα που είπα, άμα του φέρετε αυτό να σας διαπιστώσει. Mm-hmm. Δεν είχα κάνει ούτε ένα λάθος. Δηλαδή φώναζες κάποιον για να σου κάνει δεν, το δεν ταμείο. Δεν ήξερα εγώ ταμείο να κάνω. Και δεν στο έκανε άλλος. Ναι, ο άλλος, ας πούμε, αν είχε και κακές προθέσεις. Όχι, 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 όχι. Ναι. Όχι. Λέω, οποιοδήποτε μπορούσε να έχει κακές προθέσεις. Όχι. Τέλος πάντων, το τσεκάρεις εσύ, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Α, γίνεται με αυτόν τον τρόπο το ταμείο. Ναι. Έχω τόσα πενηντάρικα, τόσα κατοστάρικα. Ναι. Σε μένα ο άνθρωπος μου τα έκανε έτσι. Οι άλλοι ναι. συνάδελφοι δεν ξέρω πώς κάνανε ταμείο. Ναι. Εμένα ο άνθρωπος μου τα έκανε έτσι. Έλεγε, έχουμε δύο. Δύο κατσουστάρικα. Ωραία, και έπαιρνε αυτά τα χρήματα πού τα πήγαινε? Τα βάζαμε στο χρηματοκιβώτιο. Ναι. Και στο χρηματοκιβώτιο πρόσβαση ποιοι έχουν? Προστάμενοι εκεί πέρα. Εντάξει, ρωτάω τώρα πράγματα που ενδεχομένως να μην. Προστάμενοι, αυτά δεν πρέπει κιόλας. Επομένως, αυτά τα δύο. Αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ναι. Τον Ιούνιο 21 έγινε αυτό. Ναι. Σου έφερε τα 500, σου είπε αυτός ότι έχει έλλειμμα. Ναι. Ενώ. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Στο είχα. Δικό σου ταμείο, χωρίς να γνωρίζει ναι, απολύτως ναι. τίποτε. Και όλα εγώ αυτά μετά, συγγνώμη και σα διακόπτω, μετά από εδώ θα πάω σε δικηγόρο, ναι. θα πάω στην εισαγγελέα. Ναι. Γιατί δεν θέλω το όνομά μου, γιατί με ξέρουν όλοι. Uh-huh. Τώρα εμένα το όνομά μου έχει. Ξέρουν ποιο είναι. Ωραία, πέρα από αυτό, αγαπητοί φίλοι, αποφεύγω να πω το όνομά σου, ειλικρινά. Πες μου, Άγγελ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να. Δεν θέλω, όχι. Για μένα δεν είσαι κατηγορούμενος. Όχι, όχι. Λοιπόν, αυτά στη δικαιοσύνη αυτά. Ήρθα να πω την αλήθεια, πες μου, λοιπόν, Άγγελο με λένε. Τι άλλα παρατράγουδα έχεις διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι εκεί μέσα? Τι έχουν πέσει στην αντίληψή σου? Ήταν όλα κανονικά? Όχι. Ήταν όλα ρόδινα? Όχι. Για να ακούσουμε. Εγώ ξέρω ένα που πρώτα και αυτόν και δούλευα εκεί πέρα. Mm-hmm. Ναι, και πάλι τη Διάμη 25 χιλιάρικα μέσα, 20. Ορίστε. 25 με 20 χιλιάρικα. Τι 25 με 20? Χιλιάρικα. Έπαινε δουλειές, την ώρα δουλειάς, έπαινε δουλειές, έφτιαχνε. Πήγαινε σε σπίτια αυτά, έπαινε υλικά από την υπηρεσία, όλα. Δεν το κατάλαβα, μισό λεπτό, γιατί τώρα με πυροβολείς. Γιατί εγώ πρώτα δούλευα σε αποκαταστάσεις πριν πάω στο ταμείο. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος έπαινε δουλειές έξω. Ναι. Ναι, είπες ότι έβαλε 25 με 20 χιλιάρικα, δηλαδή. Τόσο. Δηλαδή τι? Τόσο, έπαινε υλικά από την υπηρεσία. Α, έπαινε από την υπηρεσία υλικά. Ναι. Έπαινε τούβλα, έπαινε ασπέστες, έπαινε όλα αυτά. Έπαιρνε βενζίνη για το αμάξι από την υπηρεσία. Έπαιρνε μπετόνια και τα γέμισε. Α, που έχετε παρατήριο καυσίμων, η ΔΕΙΑΜ? Πήγαμε και πέραν, σε κάθε βενζινάδικο. Ασυμβεβλημένη η ΔΕΙΑΜ με τέτοιο. Και πέρατε με τιμολόγιο. Λέμε, βάζαμε ναι. μέσα εκεί πέρα για να έχουμε εμείς για, ναι. για τη μηχανή ναι. ή για το αμάξι. Ναι. Και αυτός είχε ένα μπετόνιο και το βάζει μέσα. Α, υπήρχε συνάδελφός σου δηλαδή, ναι. ο οποίος έπαιρνε, χρησιμοποιούσε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης, της δημοτικής επιχείρησης. Έπαιρνε λοιπόν και τα υλικά και έβγαινε έξω στην αγορά και έκανε δουλειές, έτσι. Ναι. Και τα χρήματα στο παντελόνι. Γιατί λες 20 με 25 χιλιάδες? Γιατί εγώ τόσο υπολογίζω. Α. Τα βάζω όλα. Τσιμέντα έπαιρνα από μέσα, γιατί φαίνανε τσιμέντα, φαίνανε 50 τσιμέντα, 60 σημάσια και πέρα. Αχα. Και τα είχαμε. Ναι. Έβαζε
Τούβλα. Ναι. Έκανε ανακαίνιση σε ένα σπίτι και ναι. είχε πάρει 500 τούβλα. Ναι. Αυτά πάνε να πέσουν σε αγγελία τώρα, έτσι. Θα πάω όλα. Άλλες, έχεις και άλλες περιπτώσεις. Μισό λεπτό, γιατί έχεις και άλλες περιπτώσεις τέτοιες. Όχι, μέχρι τώρα όχι. Εγώ αυτό που ξέρω, αυτό ναι. θα πω. Ναι. Άλλο παρατράγουδα που έχεις παρακολουθήσει. Παρατράγουδα πολλά, αλλά πρέπει για μένα όλοι όσοι ξέρουν να έρθουν να μιλήσουν, γιατί δεν την πληρώνει η ΑΣΟΗ. Ναι. Να καλύπτουν. Ναι. Όταν λες να μην την πληρώσουν αθώοι, τι εννοείς δηλαδή? Αθώοι, όπως είπα, δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι. Γιατί να τραβιέμαι τώρα από εδώ και θα χάσω και τη δουλειά μου για έναν. Ναι. Πόσα. Δεν μου λες, οι αποθήκες της ΔΕΗ, με όλα αυτά τα υλικά που βρίσκονται. Αυτό είχαμε εμείς στη δικιά μας αποθήκη. Είναι απάνω στην Κοντοριό το τέρμα. Είχαμε δικιά μας αποθήκη. Τη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Α. Πολλά. Είχε φτιάξει αποχέτευση για να κάνουν μπάνιο εκεί μέσα. Είχε φέρει το πλυντήριο όλα. Α. Δεν μου λες, και αυτά τα καπάκια που είναι στους αγωγούς των, όχι στους αγωγούς, τα καπάκια των ομβρίων, κάτι μαντεμένια. Αυτά είναι στο κάτω εκεί πέρα, που εκεί πέρα δεν μπορεί τέτοιο. Πού είναι αυτά? Είναι στην Κουτουριώτο. Στην Κουτουριώτο είναι αυτά. Εκεί πέρα υπάρχουν οι δύο εκεί πέρα, ένα που είχαμε εμείς ένα καμαράκι ναι, με όλα αυτά, ναι. και τα άλλο είναι η μεγάλη αποθήκη που είχαμε. Ναι. Εκεί στην αποθήκη υπάρχουν υπάλληλοι της ΔΕΙΑΜΗΣ, δεν είναι? Ναι. Δεν έχεις περάσει ποτέ από εκεί πέρα, εσύ έχεις περάσει? Ήμουνα όταν ήμουν στην αποχέτευση εκεί πέρα και όταν δούλευα σε αποκαταστάσεις εκεί πέρα ήμουνα. Άρα μου λες, αγαπητέ φίλε, ότι ήσουν στην αποθήκη. Μία αποθήκη έχει η ΔΕΙΑΜΗΣ. Τέρμα Κουντουριώτο. Έχει μία αποθήκη, μία που είχαμε στις αποκαταστάσεις τότε. Πού ήταν αυτή? Ήταν πιο πάνω. Στην Κουντουριώτο. Συνορεύει με τον περιφερειακό, δεν λες? Ναι. Είναι πιο κάτω. Ανεβαίνουμε την Κουντουριώτου, αφήνουμε το γηπεδάκι. Είναι τέρμα. Ακούσε με. Ανεβαίνουμε την Κουντουριώτου, αφήνουμε το γηπεδάκι δεξιά. Και ανεβαίνουμε στον περιφερειακό και πάμε ευθεία προς τα πάνω. Ευθεία. Τώρα δεν πάει ο δρόμος βέβαια, αλλά παλιότερα πήγαινε. Ναι, ναι. Και εκείνη η αποθήκη της ΔΕΙΑ. Όλα αυτά τα υλικά είναι εκεί μέσα, έτσι. Ήταν τότε που με ρώτησε, είναι τώρα αυτό σε υλικά. Δεν μου λες, πέρανε και καπάκια. Όχι. Δεν έπεσε στη δική σου αντίληψη. Πάντως είχατε και καπάκια μαντεμένοι εκεί μέσα, είχατε, δεν είχατε? Είχε. Κατευθείαν το χιτήριο, Είχε πεταγμένα. Είχε υπηρεσία, είχε. Είχε πεταγμένα καπάκια, πώς το λένε, από αυτά που φτιάχναμε και αυτά, είχε. Μπαίνανε διάφοροι εργολάβοι μέσα και πέρανε. Όχι, εγώ δεν έχω δύναμη. Όχι, λέω, δεν είναι. Πώς γινόταν η διαδικασία, λέω. Όταν εκεί πέρα, ναι. Δεν ξέρω, εγώ όσο ήμουν εκεί πέρα, εκεί μείναν, εκεί πέρα ήταν. Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Καλά, δεν το τραβάω, εντάξει, δεν το τραβάω. Απλά. Εγώ θέλω να επειδή μιλήσω... το έφερε η κουβέντα τώρα, θυμήθηκα πράγματα, ναι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να μιλήσω πιο πολύ για αυτό. Ναι. Ήρθα να αποδείξω την αθωότητά μου και ο δρόμος θα πάρει στη δικαιοσύνη. Ναι. Και άμα έχω άδικο, εγώ θα παραιτηθώ πρώτος. Άμα έχω πάρει μια δραχμή, εγώ θα παραιτηθώ. Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε ο συνάδελφός σου? Γιατί ήθελε την καλή τη ζωή. Πώς? Ήθελε την καλή τη ζωή. Κάθε βράδυ έβγαινε έξω. Όλα. Πού μετά λέει, εκεί δίπλα καθόμασταν. Παντρεμένο? Όχι, ελεύθερος ήταν. Ήταν, είναι. Είναι ελεύθερος και λέω. Ναι. Συγγνώμη. Βλέπω ότι είσαι θυμωμένος μαζί του, Πάρα πολύ. Γιατί. Δεν θα έχω σε λίγο να πάρω γάλα και το παιδί μου. Δεν μου λες, τον Ιούνιο, όταν έγιναν αυτά τα περιστατικά, δεν πήγε στο μυαλό σου ότι ενδεχομένως παίζει ένα διαφορετικό παιχνίδι και βρίσκεται εκτεθειμένος? Να σας πω κάτι, γιατί όλοι τον είχαμε εμπιστοσύνη. Ναι. Και κανένας δεν περίμενε ότι να φτάσουν όλα αυτά, ναι. 1600 αποδείξεις. Ναι. Να γίνουν αυτά. Κανένας δεν τον. Τελικά πόσο είναι αυτό το ποσό που λείπει από το ταμείο? Μέχρι τώρα, εγώ έχω μάθει ότι είναι 5.000. Μέχρι τώρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει ξαναγίνει. Ναι. Αλλά τα έβαζε τα χρήματα. Έπαιρνε και τα έβαζε. Έτσι, γιατί εγώ ακυρώσεις και αυτά δεν έκανα στο ταμείο μου. Δεν ήξερα να κάνω ταμείο. Ναι. Δεν ήξερα να κάνω ακυρώσεις, ούτε διακανονισμούς, τίποτα. Εγώ μόνο έπαιρνα το λογαριασμό και τον έβαζα μέσα. Ναι. Και το ήξερα μόνο όταν ήρθε κάποιος άνθρωπος που δεν είχε. Γιατί. Δεν είχε, άνθρωποι είμαστε. Τον έβαζε τον ένα τον λογαριασμό να πληρώσει. Αυτά. Ναι. Και σε μένα στο ταμείο μου δεν φαίνεται. Εγώ έχω το νούμερο ένα ταμείο. Α, όταν δηλαδή κάποιος καταναρωτής και ενώ υπήρχε δύο λογαριασμοί, δεν είχε χρήματα, πήρουνε τον έναν. Ναι, άνθρωποι είμαστε. Ό,τι πήρουνε, εσύ κατεγράφεις. Ναι. Γίνεται μέσα. Άνθρωποι είμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις μπλέξει χωρίς κανένα λόγο. Καλά, και πώς έβγαλαν το πόρισμα, δηλαδή ότι πήρε ο ένας 2.500 και ο άλλος 3 και κάτι, δηλαδή. Δεν είναι 3, παραπάνω είναι. Ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι άμα δεν πήγαινε ο Δήμαρχος, ναι. και εγώ προσωπικά ούτε
του Ξαντονάδου που του δίνουν συγχαρητήρια γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Εγώ 14 χρόνια δεν είχα ξανά δει δήμαρχο να μπει έτσι. Κανέναν έλεγχο δεν είχατε. Όχι. Καμιά φορά. Όσο είμαι εγώ, πουθενά. Ούτε από τους προϊσταμένους δηλαδή. Προϊσταμένοι είχαμε. Αλλά από δήμαρχο δεν είχαμε. Αν... 6,5 ώρα το πρωί δεν είχα δει. Αν γινόταν ένα τέτοιο αλυσβερίσι και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αν είχε δει μια τέτοια φάμπρικα. Θα είχε γίνει αντιληπτό, έτσι δεν είναι. Και που ξέρετε ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό και το κρύβανε. Και δεν είπανε τίποτα. Με άλλα ποσά πιο μπροστά δηλαδή. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί τώρα άλλο να το κάνει πρώτη φορά. Και έχει ξεκινήσει έρευνα σε βάθος χρόνου, έτσι. Να φτάσει έρευνα. Και, ναι. Και ακόμα και εγώ να τιμωρηθώ, άμα έχω πάρει. Ναι. Άμα έχω πάρει και εγώ να τιμωρηθώ, να χάσω τη δουλειά μου. Εγώ μπροστά εδώ πέρα το λέω, να χάσω τη δουλειά μου. Άμα μου βρουν ότι έχω πάρει ένα ευρώ. Μάλιστα. Εδώ μπροστά σας το λέω. Και όλες θα τα ξαναπούμε. Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι ο συνάδελφός σου έπαιρνε κάποια χρήματα, όπως σου έφερε ένα 500 που ναι, σου είπε έχεις έλλειμμα στο ταμείο σου. Φαίνεται μέσα στις αποδείξεις. Ναι. Με απόδειξαν ότι έχει πάρει 1,000 ευρώ. Ναι, δεν σου κάνει εντύπωση όμως γιατί να πεις εσένα ότι έχεις έλλειμμα στο ταμείο σου. Γιατί εγώ ήμουν ο μόνος που δεν ήξερα όλα αυτά, δεν τα ήξερα. Εγώ κομπιούτερ πρώτη φορά στη ζωή μου είχα πια 37 χρόνια, 38 τώρα. Ναι, εφόσον έπαιρνε χρήματα και τα επέστρεφε, γιατί δεν πήρε από το δικό του ταμείο και να τα επιστρέψει πάλι στο δικό του ταμείο. Γιατί στο δικό του, για μένα πιο πολύ και ψηλά και αυτά που ήθελε από μένα έπαιρνε. Αχα. Με έλεγε Άγγελ, πάρει εσύ και θα στα δίνω. Ναι. Λέμε, θέλω ένα ψηλά. Ναι. Θέλουμε δεκάρικα, θα πάρει και θα στα δίνω εγώ. Μάλιστα. Πήγε δηλαδή, βρήκε τον λιγότερο υποψιασμένο συνάδελφό του. Έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Που ήσουν εσύ δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει και σε άλλα παιδιά. Εγώ ήρθα για μένα γιατί θέλω να βγει η αθότητά μου. Ναι. Γιατί έχω παιδιά να μεγαλώσω. Αυτά γίνανε προχθές. Εσύ... Όλα βγήκαν προχθές. Εσύ φίλε μου, από χθες, από ό,τι άκουσα ένα διευθυντή εκεί της επιχείρησης. Ναι. Εσύ στο ίδιο πόστο ή. Εμένα χθες μου είπαν να πάω πάνω στο Χατζαργύρι. Εκεί στην κουντοριό του. Στις αποθήκες. Ναι, θα μου αναθέσουν και πέρα που θα είμαι. Μέχρι να, γιατί θα γίνει. Ενώ ο συνάδελφός σου. Έχει πάρει άδεια, δεν ξέρω. Είναι ο συνάδελφός σου που δώσαν άδεια, ναι. Επομένως τώρα πηγαίνεις στην εισαγγελέα. Θα πάω να βρω δικηγόρο και θα πάω. Όχι. Ναι. Θέλω το όνομά μου να βγει. Και άμα να βγει. Γιατί έχω πατέρα, ο πατέρας μου έχει πάθει καρδιά. Από χτες και η μάνα μου τρέμουν. Και ο αδερφός μου όλοι. Γιατί εμένα. Καλά, εσύ ρισκάρεσε πολλά τώρα για να έρθει σήμερα εδώ πέρα, έτσι. Ξέρω ότι ρισκάρεσε. Σέρτε όλη τη νύχτα να έρθει εδώ πέρα το πρωί. Εγώ ακόμα και από. Γιατί εδώ πέρα μεγάλωσα, ακριβώς δίπλα είναι το σπίτι μου. Το πατρικό μου. Που εδώ στην περιοχή? Ναι, ακριβώς δίπλα εδώ. Αχά. Στο Άγιο Συναργύρου. Ναι. Δεν μου πάμε να πω τίποτα για πού. Όλα. Μάλιστα, παντρεμένο με δύο παιδάκια, πες. Ένα και το ένα είναι στην Κοιλιά, σε 15 μέρες θα κινηθεί. Τώρα, Ναι, αγοράκι. Εντάξει, η σύζυγός δεν χρειάζεται να στεναχωριέται και τα λοιπά. Η σύζυγός μου έχει να μυθεί 4 μέρες και φοβάμαι υπάρχει αυτά, τίποτα παιδί. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ανά πάσα στιγμή, στις μέρες που ζούμε, μπορεί να την πάθει οποιοδήποτε. Ναι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατηγορηθεί οποιοδήποτε. Λοιπόν, είτε δίκαια είτε άδικα, είμαστε εδώ πέρα για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τη ζωή, φίλε. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή μπήκες διαφορετικά στο στούντιο σήμερα. Επειδή μου στείλες άλλα μηνύματα, επειδή μου ζήτησες αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ψυχολογία σου. Θα σε παρακαλέσω να σταθείς όρθιος. Στέκομαι για τα παιδιά μου. Λοιπόν, γιατί θέλω... Για να αποδείξεις αυτά που δεν ισχύουν, επειδή μου σε κατηγορούν. Λοιπόν, και κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Θα πάω κατευθείαν. Έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη και στα άτομα μέσα και πέρα που με ξέρουν. Που με ξέρουν που ήμουν στο ταμείο, ότι δεν έχω πάρει μία. Έτσι. Και όταν βρήκαν το έλλειμμα, εγώ το έλλειμμα δεν παραδέχτηκα, γιατί είναι μέσα, όλοι το ξέρουν ότι είχα έλλειμμα. Δεν παραδέχτηκα ότι πήρα μία δραχμή. Που βγήκε χτες, έμαθα συνέντευξη, έδωσε ότι εγώ παραδέχτηκα ότι πήρα μία δραχμή. Έτσι δεν είναι στην τηλεόραση. Δεν το είδα γιατί θα σπάγα την τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια, μισό λεπτάκι. Δεν είχαμε συνέντευξη εμείς με κάποιο στέλεχος της ΔΕΙΑΜ στην τηλεόραση. Απλά είδα ρεπορτάζ που έπαιξαν. Και έναν διευθυντή να λέει ότι ο ένας είναι με άδεια, ο άλλος έγινε μια εσωτερική έτσι, αλλαγή σε πόστο. Λοιπόν, και ποιος μου είπε, ο συνάδελφός μου, το ρώτησα και μου είπε ότι ναι, το έχετε παραδεχτεί και οι δύο. Έτσι μου είπε ο συνάδελφός μου. Οι οποίοι βέβαια είχαν κάνει το ρεπορτάζ. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν.
Κατάλαβα. Με ποιο τρόπο γίνεται το ρεπορτάζ. Εμένα πηγαίνει κατευθείαν στον εισαγγελέα τώρα. Πάω κατευθείαν σε δικηγόρο. Να πάω να βρω δικηγόρο. Ναι. Όλα. Να... Γιατί θέλω να πάω να δώσω την απολογία μου να με κάνει. Γιατί... Τι σε έκανε. Να, έχω μια, το σύνολο μια απορία. Τι σε έκανε να μου πει σήμερα εδώ πέρα ότι ένα συνάδελφό σου έπαιρνε υλικά και πήγαινε έξω σε, στον ιδιωτικό τομέα. Σαν ιδιώτης πήγαινε και δούλευε. Αυτό το ξέρεις πολύ καιρό. Ξέρω εδώ και δύο χρόνια, γιατί και κάπου να έλεγα αλλού μετά, μα πήγαινε, δεν γινόταν τίποτα. Έφτασε στο προχώρητο, δηλαδή από αγανάκτηση. Και λες κάνουν και κάνουν εμένα που δεν έχω κάνει τίποτα, με αυτό το σκεπτικό τότε. Να σα πω κάτι, γιατί και άμα πήγαινα πιο μπροστά, θα γινόταν τίποτα. Ναι. Τώρα βλέπω τι γίνεται. Ναι. Τώρα βλέπω τι γίνεται. Και άλλα τέτοια παρατράγωδα ή μόνο αυτό που. Δεν ξέρω. Ναι. Μόνο αυτό έχει πέσει την αντίληψή σου, εσένα. Άμα εκεί θα τα έλεγα, δεν είχα πρόβλημα. Ναι. Δεν είχα πρόβλημα. Ήρθα εδώ πέρα, θα τα πω όλα. Ναι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι καθαρός. Δεν φοβάμαι. Άστε. Δεν φοβάμαι.